Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και το φυσικό νερό πηγής Κίκος και η εταιρεία Delphi Lanite μέσα από τον διαγωνισμό δημιούργησε το δάσος του Κίκου στην πόλη σου, φέρνουν τον κόσμο της πόλης πιο κοντά στη φύση. Χθες βράδυ σε εκδήλωση στη Λευκοσία βραβεύτηκαν οι 10 νικητές του διαγωνισμού, οι οποίοι με φωτογραφίες συνδύασαν στοιχεία της πόλης και του δάσους. Είχαμε αρκετές συμμετοχές. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ψηφίσανε και συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό πάνω από 3.000 άτομα. Επιλέξαμε. Ο κόσμος επέλεξε 10 από αυτούς. Οι τρεις προτινόμενοι περιβαλλοντικοί σκοποί ήταν η συντήρηση και ανάδειξη των αιωνόβιων δέντρων, η τοποθέτηση πινακίδων για πρόληψη πυρκαγιών και η εγκατάσταση δεξαμενών βρόχινου νερού. Η Σία Ψηλίδου, πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού, ανακοίνωσε την επιλογή της. Η επιλογή μου είναι η εγκατάσταση δεξαμενών βρόχινου νερού για τη φροντίδα των άγριων ζώων. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι πολύτιμο. Τη σημασία των δεξαμενών βρόχινου νερού υπογράμμισε και ο διευθυντής του τμήματος δασών, Τάκης Τσιντίδης. Με αγωγούς οδηγείται σε κατάλληλη μποτίστρα που είναι σχεδιασμένη για να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα είδη της πανίδας. Στην Κύπρο, από το αγρινό μέχρι τον λαγό και τα πουλιά. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα δουν τις φωτογραφίες τους να διακοσμούν τις εξάδες του φυσικού νερού πηγής Κίκος, ενώ και οι 10 νικητές παρέλαβαν ως δώρο μια φωτογραφική μηχανή.